ρώτησαν τον Κολοκοτρώνη πριν από το 1821 πώς μπορεί να απελευθερωθεί ο τόπος αυτός. Και εκείνος λοιπόν με τη σοφία την οποία διέθετε είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει το Μελίσι. Όπως δηλαδή το Μελίσι είναι ενωμένο, έτσι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και εμείς. Και όπως το Μελίσι εργάζεται, κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να εργαστούμε και εμείς. Και μάλιστα τόνισε, αυτό το κερί το οποίο βγαίνει από αυτό το Μελίσι, αυτό δεν θα πρέπει να το νοθεύσουμε. Να λοιπόν σήμερα δεν θα πρέπει να νοθεύσουμε την παράδοσή μας. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία βασανίζουν τον τόπο μας και που ο λαός μαζί μια πραγματική τραγωδία και βιώνει μια πραγματική τραγωδία, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι κάτω από τη σκέπη και την ευλογία του Θεού. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια μέρα που πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε από εδώ και στο εξής στη χώρα μας. Όλοι σκεφτόμαστε ότι πριν, ότι το 1821 ξεκίνησε η χώρα μας μια πορεία η οποία έχει, στην οποία έχουμε δεχθεί πολλά θετικά και πολλά αρνητικά και φτάσαμε σήμερα το 2016 να έχουμε την ανάγκη σε μια περίοδο με μεγάλα προβλήματα οικονομικά να σκεφτούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα που πρέπει να βγει σήμερα είναι ένα μήνυμα όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα που είναι μια διπλή γιορτή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί με ενότητα, ομοψυχία και ομόνοια να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα προβλήματα που έχει μπροστά μας η χώρα μας. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, ο λαός μας καλείται να αντιμετωπίσει με σθένος όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να περάσουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο που θα είναι διαφορετική. Το μήνυμα λοιπόν της 25ης Μαρτίου είναι μήνυμα πως όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Τιμούμε σήμερα, έχουμε διπλή γιορτή, τιμούμε λοιπόν τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Η εθνική εξέγερση των ηρώων του 1821 αποτελούν για μας βαριά κληρονομιά και δει στις σημερινές δύσκολες συνθήκες οι αξίες για τις οποίες οι Έλληνες του 1821 αγωνίστηκαν για την εθνική μας ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, τα ιδανικά και τις αξίες του λαού μας, σήμερα αποτελούν και δει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με την τρομοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης, παράδειγμα έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι και έχοντας τις ίδιες αξίες και τα ίδια ιδανικά, τη δημοκρατία, την ελευθερία, ενωμένοι να νικήσουμε την τρομοκρατία. Άρα το μήνυμα το σημερινό είναι επίκαιρο και δει για τους μικρούς μαθητές που σήμερα παρελάσανε και οφείλουμε να τους συγχαρούμε για την παρέλαση, για τη σημερινή παρέλαση, να τους ευχηθούμε να έχουν παράδειγμα τους ήρωες του 21. Σήμερα γιορτάζουμε και στην Καστοριά την απελευθέρωση. Δύο έννοιες βασικές, η έννοια του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μέσω της Επανάστασης του 21 δικαιώθηκαν απόλυτα, με αγώνα. Οι έννοιες αυτές είναι επίκαιρες, ενώ την έννοια του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας είναι επίκαιρες στις μέρες μας, όπου γενικότερα ο ελληνισμός προκαλείται από κέντρα τα οποία έχουν διεθνή χαρακτήρα. Αντιστεκόμαστε πιστεύοντας στις αρχές που γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά.